Ακούω κάποιες ομάδες οι οποίες κάνοντας μια, δύο, τρεις, τέσσερις νίκες, αυτονόητο, όταν είσαι μια ισχυρή ομάδα διαχρονικά, θα κάνεις και πέντε νίκες και έξι, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά που δεν έχουν αποτέλεσμα και θέλουν να παριστάνουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οι δικοί σου λένε ότι παίζει μπάλα, ρε φίλε. Μην μιλάς. Τώρα λιώνεις την ιστορία. Όχι, ποια ιστορία. Κάτσε καλά, ρε. Ντροπή σου λίγο να πω. Ντροπή σου, ρε, εσύ τώρα. Οι δικοί σου λένε ότι παίζει καλή μπάλα. Ο Ελευθερόπουλος από πού είναι, ρε παιδί, δικό σας δεν είναι. Δεν ξέρω. Ντροπή σας, ρε, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ μιλάω για τον εαυτό. Ντροπή σου, ρε τώρα. 43 πρωτοβουλία. Βρέλα, βρε τώρα, περπάτα. Δύο έχει, ρε. Ντροπή σου, την καλή μπάλα παίζει ο Πάο. Δύο. Ένα έχει Λάρισα και τρία έχει ο Άρης εδώ, ο φίλος μου. Προσπάθησα να τον περάσεις και μετά να μιλάς για μένα. Συνέχισε, τι είδες. Λοιπόν, ναι. Δεν βλέπει το ΠΑΟΚ να συνεχίσει. Θα πω. Καλύτερα. Θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή τερματίσει την υπόθεση πρωτάθλημα. Ένα. Δύο. Χαίρομαι που βλέπω τα μικρά τα παιδιά. Κάπα 13 να κερδίζουν μέσα. Πλάχνα τη ομάδα, ασχολήσουμε τα μωρά, εσύ καημένη. Μέχρι εκεί είσαστε, ρε. Δεν είσαστε για παράδειγμα. Στα χαρτιά παιχνίδια, τα μωρά. Τα χαρτιά καημένε 13 χρονών, τώρα σε μας καημένε. Τι έχεις λοιπόν, να πεις γι' αυτό. Δεν έχω να πω ότι ασχολούμαι με μωρά. Από το K20 και πάνω λέγει ότι θέλεις να το βρούμε. Γιατί και εκεί πάλι από κάτω είσαι. Σε όλα είσαι από κάτω, μπορείς να το καταλάβεις. Οι παοξίδες το ξέρουν. Δεν τους λες ψέματα. Στην καραμέλα, βρε, τώρα γελάει ο κόσμος. Δεν τους λες ψέματα, ξέρουν οι άνθρωποι, δεν είναι βόδια. Η δική σου η προπονητή το παραδέχονται. Με διακόπτης. Τι σε διακόπτω. Λοιπόν, διακόπτης είσαι μόνος σου. Λες συνέχεια τα ίδια.